Καλησπέρα σας. Είμαστε στα γραφεία του Singularity, παρέα με τον Χάρη Μπρουμίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας. Χάρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Όταν γνωριστήκαμε την πρώτη φορά και μιλήσαμε για το Singularity, εσύ ήσουν ένας από τους λίγους που έχουν πάει από την Ελλάδα και έχουν επισκεφθεί το Singularity. Πώς σου φάνηκε λοιπόν όταν πέρσι, το 2018, τον Νοέμβριο, ήρθε το Singularity University στην Ελλάδα? Πράγματι, είχα την τύχη να το επισκεφθώ το 2017. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν το επισκέφθηκα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μέσα σε λίγο διάστημα αυτός ο πλούτος της γνώσης και των εμπειριών θα μπορούσε να έρθει και στην Ελλάδα. Έτσι το παρακολούθησα από την αρχή ως το τέλος και είδα πραγματικά ότι όχι μόνο άνοιξε καινούριους ορίζοντες σε όλους και έδειξε με ποιο τρόπο οι εκθετικές τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε, που δουλεύουμε, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο στο τέλος της ημέρας, αλλά και να δώσει ένα τρόπο σκέψης σε όλους όσους το παρακολούθησαν, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτή την καταιγίδα των τεχνολογιών, αλλά και να αντιληφθούν ότι με βάση αυτά χτίζουμε ένα πιο συναρπαστικό κόσμο. Πεποίθησή μου είναι ότι θα είναι ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Πολύ ωραία. Είχε διαφορά η εμπειρία του Singularity εκεί με την εμπειρία εδώ? Ήτανε παράλληλες, παραπλήσιες ή τελείως διαφορετικές? Καταρχήν να πω ότι πολλούς από τους ανθρώπους που μίλησαν στο Singularity Summit πέρσι εδώ ήταν οι ίδιοι με εκείνους που είδα και στο Singularity University στην Καλιφόρνια. Άρα από άποψη ανθρώπων νομίζω ήταν αρκετά κοντά. Επίσης είδα ότι σε ένα πρόγραμμα που ήταν, το δικό μου πρόγραμμα ήταν μεγάλο, ήταν 3-4 μέρες, αυτό ήταν 2 ημέρες. Διαπίστωσα πάντως ότι σε αυτό το πιο συμπυκνωμένο πρόγραμμα μπορούσε κανείς να φύγει με πολύ περισσότερες γνώσεις ή insights. Άρα θεωρώ εμπειρίες οι οποίες είναι αρκετά κοντά. Μετά το Singularity άλλαξε καθόλου η συζήτηση στην εταιρεία, στη Vodafone? Πιστεύω είχε αρχίσει και πριν από αυτό λίγο να αλλάζει. Νομίζω η εμπειρία στο Singularity, εκτός του ότι έδωσε ιδέες, επιτάχυνε το ρυθμό. Στη Vodafone βρισκόμαστε σε μία περίοδο, ας πούμε, ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Αλλά με την ενέργεια και την ορμή και τις ιδέες που αποκόμισαν οι άνθρωποι μας από όλα τα επίπεδα, γιατί είχαμε όχι μόνο στελέχη, φέραμε και νέους graduates που έχουμε στην εταιρεία να το παρακολουθήσουν, πολλοί volunteers και graduates που το παρακολούθησαν εκτός από τα στελέχη της εταιρείας, έδωσε καινούρια ορμή στην όλη προσπάθεια, το οποίο είναι πολύ καλό. Γι' αυτό και αυτή τη χρονιά θα ξανά είμαστε εκεί, θα το ξαναπαρακολουθήσουμε από την αρχή ως το τέλος, για να πάρουμε ακόμα περισσότερη ορμή για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Κάνουμε και κάτι άλλο παρέα. Φέτος έχουμε και 400 παιδιά στη δεύτερη μέρα, οι οποίοι θα έχουν εμπειρία να έχουν ένα session με τους ομιλητές για αυτή την παράλληλη δράση, το Singularity Youth. Εσείς στη Vodafone το υποστηρίζετε αυτό πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι λόγοι? Εμείς πιστεύουμε, Νίκη, ότι αυτή η αλλαγή και αυτός ο ψηφιακός κόσμος πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους. Δεν πρέπει να αφήσει κανέναν απ' έξω, γιατί όποιον αφήσει μακριά ή πιο κοντά στο μέλλον, αυτός είτε ως άνθρωπος είτε ως εταιρεία θα περιθωριοποιηθεί. Γιατί οι αλλαγές που συντελούνται είναι εκθετικές. Δεν θα μείνει λίγο πίσω, θα μείνει πολύ πίσω. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση σε αυτό. Γι' αυτό μιλάμε και για νέους, που είναι αυτοί που σήμερα ανακαλύπτουν τον κόσμο και το δημιουργούν αύριο. Άρα είναι κρίσιμο. Και αυτοί που θα φτιάξουν και την Ελλάδα το αύριο. Ακριβώς. Πάμε στο 5G.
Πώς αλλάζει, πώς πιστεύεις ότι θα αλλάξει το 5G αφενός στην Ελλάδα, αφετέρου το επιχειρήν? Το 5G, καταρχήν να πούμε ότι τα δίκτυα είναι στην καρδιά της τέταρτης βιομηχανίας επανάστασης, χωρίς δίκτυα που έχουν υψηλή χωρητικότητα, υψηλή ταχύτητα και πολύ υψηλή απόκριση. Όλες αυτές οι τεχνολογίες δεν μπορούν να βρουν έδαφος να αναπτυχθούν. Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι ακριβώς το 5G? Το 5G είναι ένα δίκτυο πέμπτης γενιάς, όπως το λέμε. Γι' αυτό λέγεται και 5G. Γι' αυτό λέγεται και 5G. Πέμπτη γενιά. Το οποίο δίνει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Είναι δίκτυο κινητών επικοινωνιών. Δίνει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και πολύ μεγάλη απόκριση. Αυτό που λέμε στα αγγλικά latency. Δεν μπορεί να υπάρξει driverless car αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο που έχει πολύ ψηλή χωρητικότητα για να αναλύει δεδομένα και πολύ γρήγορη απόκριση. Μιλάμε πάρα πολύ γρήγορη, γιατί σε αυτές τις εφαρμογές θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, η απόκριση να είναι ακαριαία, για να μπορούν να παίρνουν οι εφαρμογές τις κατάλληλες εντολές έτσι ώστε να λειτουργούν. Αυτό είναι το 5G. Δεν έχει μόνο εφαρμογή στο driverless car. Έχει εφαρμογή στην ιατρική. Φανταστείτε στη ρομποτική ιατρική. Ναι. Εάν γίνει μια ιατρική επέμβαση όπου ο χειρουργός είναι στη Νέα Υόρκη αλλά η επέμβαση γίνεται στην Αθήνα, η απόκριση του δικτύου, επειδή είναι χειρουργείο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να υλοποιηθεί. Άρα είναι στα driverless car, στην ιατρική, στα smart cities. Ένα πλήθος. Ένα παράδειγμα στο smart city, ας πούμε τα φανάρια. Είναι τα φανάρια, ο έλεγχος της κυκλοφορίας, ο έλεγχος της ενέργειας σε μια έξυπνη πόλη. Είναι δύο από τις κλασικές εφαρμογές του 5G στον τομέα των smart cities. Πώς μια εταιρεία που ξεκίνησε σαν κινητή τηλεφωνία επανακαθορίζει τον εαυτό της? Υπάρχει ένα πλήθος εφαρμογών. Αυτά που ξέρουμε ως Internet of Things, που αφορούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά, που είναι ένα πεδίο τεράστιο ευκαιριών, όχι μόνο επιχειρηματικών, ευκαιριών για όλους να βελτιώσουν τον τρόπο που ζούμε ή τον τρόπο που δουλεύουμε σε επιχειρήσεις ή βελτιώνοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό λοιπόν είναι μια καινούρια μεγάλη δεξαμενή ιδεών, προϊόντων, τεχνολογίας που θα βοηθήσουν σαφώς όλους να κάνουν κάτι καλύτερο, αλλά βέβαια και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τη Vodafone εν προκειμένου, να ανοίξει δρόμους και σε άλλες περιοχές πλην των παραδοσιακών που ξέραμε μέχρι τώρα, που ήταν η φωνή και τα δεδομένα. Τη φωνή που ήρθε με το 2G και τα δεδομένα, την εξάπλωσή τους που ήρθε με το 4G. Αν ένας νέος έρθει και σε ρωτήσει, τι θα το συμβούλευες να σπουδάσει, φιλοσοφία ή τεχνολογία? Καταρχήν στη Vodafone έχουμε ένα, όταν ζητάμε ανθρώπους και βγάζουμε, ειδικά το τελευταίο 1-2 χρόνια, και ζητάμε ανθρώπους, έχουμε ένα κεντρικό σύνθημα που λέμε: έλα να κάνεις μια δουλειά που δεν υπάρχει. Και αυτό γιατί όλο ένα και περισσότερο έχουμε ανάγκη από καινούργιους ρόλους που δεν υπήρχαν μέχρι χθες, που σημαίνει καινούργιες δεξιότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έλεγα ότι όλες οι επιστήμες έχουν ένα ρόλο να παίξουν σε αυτό που γίνεται. Η προφανής απάντηση από την άλλη μεριά είναι ότι επιστήμες που έχουν σχέση με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τους υπολογιστές έχουν κάποια μεγαλύτερη πιθανότητα να πλαισιώσουν αυτούς τους ρόλους στο άμεσο μέλλον. Έχω ακούσει και ότι όταν θα γράφουν κώδικα το AI σε λίγα χρόνια, όλοι οι προγραμματιστές θα ψάχνουν για δουλειά, άρα σπούδασε κάτι το οποίο να έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με το decision making, με το leadership. Εγώ πιστεύω ότι
όταν ακολουθείς την εποχή σου και την τεχνολογία και έχεις και την δυνατότητα, αυτό που μας έλεγε και ο Αμίν Τουφάνη, να είσαι adaptable, πραγματικά και ακολουθείς τις εποχές, πάντα θα υπάρχει employment. Συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι η προσαρμοστικότητα και η διάθεση για αλλαγή είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία, πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ανθρώπου σε αυτή την εποχή. Πρέπει να είμαστε σε μια διαδικασία που επιθυμούμε την αλλαγή και είμαστε προσαρμοστικοί στην αλλαγή. Περνάμε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία θα είναι μάλλον διαβίου μάθησης. Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με το εύρος αλλά και τη διάθεση να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν ήταν προφανές στις προηγούμενες γενιές. Σήμερα όμως είναι ίσως το πιο απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να έχει κάποιος για να ανταποκριθεί μελλοντικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Μπρουμίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας, που ήταν σήμερα κοντά μας σε μια συζήτηση για το Singularity του 2018 που πέρασε και για το Singularity του 2019 που έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.